Πρόκειται για εργασίες κατεδάφισης ατιμόρου πουτυχίου που αποτελούσε σοβαρό κίνδυνο πρόκληση ατυχημάτων σε κομβικό σημείο της Χερσονήσου. Το οποίο ήταν τιμόρροπο να καταρρεύσει, να εγκλωβίσει και να δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στους διερχόμενους. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου, εκεί είναι πάρα πολύ πολυσύχναστο το μέρος. Το επικίνδυνο τοιχείο είχε μήκος 40 μέτρα και 2,5 μέτρα ύψος, με τη νέα Δημοτική Αρχή Χερσονήσου να ικανοποιεί ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων. Τα τελευταία χρόνια είχε γύρει και ήταν υποβασταζόμενο, στηριζόμενο από κάποια σίδρα, εγκυμονούσε κινδύνους πολλαπλώς. Ήρθε ο Δήμος Χερσονήσου σήμερα μετά από συνεννόηση και αφού είχε εξασφαλίσει την έγκριση του ιδιοκτήτη και το χαλάσαμε. Είναι αρκετά χρόνια αυτή η κατάσταση εδώ, θα έπρεπε να έχει φτιαχτεί, δεν ξέρω για ποιο λόγο έμεινε και δεν μας απασχολεί, αυτό που εμείς έπρεπε να κάνουμε σήμερα το κάναμε. Πέρα από αυτό όμως, στα πλάνα σας μπορείτε να δείτε ότι εγκυμονεί και κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Είχε μέσα πάρα πολλά υλικά τα οποία έπρεπε να φύγουν. Ήταν εστία μόλυνσης γιατί πριν από μερικά χρόνια είχε πάρει φωτιά. Σε επόμενη φάση, η Δημοτική Αρχή θα προχωρήσει στην αγορά του ακινήτου, το οποίο αποτελεί τμήμα ευρύτερης έκτασης, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως χώρος πρασίνου. Στόχος του Ζαχαρία Δοξαστάκη είναι η δημιουργία παιδικών χαρών και χώρων πρασίνου στην ευρύτερη περιοχή. Το σημείο εκείνο είναι ένα από τα πράσινα του συνόχου χώρου σχεδίου πόλης του λιμένα Χερσονήσου. Θα αγοραστεί στη συνέχεια, θα αποδοθεί στους δημότες, θα γίνουν χώροι ελεύθεροι και όπως θα γίνουν για όλο το Δήμο, όπου βεβαίως χώροι πρασίνου, οι παιδικές χαρές, οι ελεύθεροι χώροι, προκειμένου να μπορούν να εκτονωθούν όχι μόνο όλοι οι άνθρωποι και όλη η κοινωνία η τοπική, αλλά και οι επισκέπτες. Πρέπει να δώσουμε τόνωση στο πράσινο το οποίο είναι απαραίτητο μέσα στον αστικό ιστό. Η αναβάθμιση του παράκτιου μετόπου και η διάνοιξη δρόμων αποτελούν μεταξύ άλλων προτεραιότητες για τον Ζαχαρία Δοξαστάκη εν ώψη της επερχόμενης τουριστικής σεζόν. Η παράκτια ζώνη, η οποία είναι και εκείνη η οποία τροφοδοτεί και η οποία καταγράφει την οικονομική ανάπτυξη και τους πόρους για να μπορούμε να κάνουμε τις παρεμβάσεις και τα έργα, πρέπει να τίσει τις φροντίδες μας, θα πρέπει οι παραλίες να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης, το παράκτιο μέτωπο να αναβαθμιστεί αισθητικά, να ανοιχτούν δρόμοι και να γίνουν έργα τα οποία είναι ποφελή για την κοινωνία και για όλο τον κόσμο.